Κύριε μας αδελφοί, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας για το βραδινό που μας χαρίζει, που οδήγησε τα βήματά μας και πάλι στον οίκο Του. Ήρθαμε αυτό το βραδινό να ακούσουμε, αδελφοί, το Λόγο του Θεού μέσα από τα παιδιά μας. Τι πιο θαυμαστό και τι ευλογημένο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αδελφοί, στη νεολαία του γυμνασίου γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, με τη χάρη Του, όπως και σε όλες τις νεολαίες φυσικά. Μαζευόμαστε με τα παιδιά, με τη χάρη του Χριστού, κάνουμε ομολογίες, διαβάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού, λύνουμε τις απορίες στα παιδιά, ό,τι απορίες έχουν, μετά ψέλνουμε, έτσι ανοίγει η καρδιά μας και μετά, αδελφοί, προσευχόμαστε, έρχεται ο Κύριος με πάρα πολύ δύναμη. Πολλές φορές, αδελφοί, περνάει η ώρα, καθόμαστε τουλάχιστον 2 ώρες στην προσευχή και πολλές φορές ο Κύριος δεν μας αφήνει να φύγουμε. 2-2,5 ώρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, γιατί είναι θαυμαστό σε αυτήν την ευαίσθητη και δύσκολη ηλικία. Τα παιδιά μας είναι στον Κύριο, είναι στον δρόμο Του και πρέπει να προσευχόμαστε για αυτά τα παιδιά, αδερφοί, γιατί έξω είναι μια ζούγκλα. Όταν ήμουν εγώ στο Κυριακό Σχολείο, δεν είχαμε τότε φυσικά νεολαία γυμνασίου. Είχαμε, θυμάμαι, τον αδερφό τον Γιώργο Τολιάκη. Είναι τώρα στην εκκλησία της Λούτσου, αδερφός, υπηρετεί εκεί. Μας έλεγε να προσέχουμε πάρα πολύ στα τότε χρόνια, να μην λέμε μία λέξη, του λέει και ο Λόγος Θεού που είναι αμαρτία, τη λέξη μωρέ. Και λέω, πόπο, θυμάμαι, λέγαμε τα αδέρφια μου, πώς να μην την πούμε αυτή τη λέξη, και προσέχαμε πάρα πολύ στο σχολείο να μην πούμε αυτή τη λέξη. Και νομίζαμε τότε ότι περνάμε στρατιωτικό για την ηλικία μας, για να μην πούμε αυτή τη λέξη. Δεν υπήρχαν φυσικά άλλες άσχημες λέξεις και προσέχαμε πάρα πολύ. Και τώρα, αδελφοί, πηγαίνω στο σχολείο να πάρω την κόρη μου τη μεγάλη, που είναι τρίτη γυμνασίου. Περιμένω 5 λεπτά και αυτά που ακούν τα αυτιά μου, ο Θεός να μας φυλάει. Και τα παιδιά μας, αν εμείς λέγαμε ότι περνάμε στο ειδικό, τώρα τα παιδιά είναι για μένα, τους θεωρώ πεζοναύτες, δηλαδή δεν ξέρω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό να προσεύχει στα αδελφοί, ο Κύριος τους δίνει δύναμη, να τους ευλογεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ τον Θεό, γιατί εργάζομαι για λίγο στην νεολαία του γυμνασίου. Είμαι και εγώ, όπως και άλλοι αδελφοί, έτσι υπεύθυνοι, αδελφός ο Αντρέας, αδελφός ο Γιώργος, αδελφός ο Δάμος, αδελφός ο Σάκης, αδελφός ο Παναγιώτης, αδελφός ο Γιάννης, αδελφός ο Μανώλης. Εργαζόμαστε για τα παιδιά, προσπαθούμε να είμαστε κοντά τους και θυμάμαι, πριν λίγες μέρες είχαμε τα αδέρφια έτσι μια συζήτηση που τους έλεγα για ένα κήρυγμα που είχα ακούσει, ένα από τα τελευταία κηρύγματα του αδερφού μας του Μενεξή, που έλεγε πώς είναι να είσαι διαχειριστής στην οικογένειά σου. Και έλεγα στα αδέρφια πως κατάλαβα ότι πρέπει να είμαι διαχειριστής στην οικογένειά μου και να παραδώσω στον Κύριο αυτά τα 3 χειρόβολα που μου άφησε. Φυσικά, όταν με ρώτησε ο αδερφός αν θέλει να ασχοληθεί και να εργαστεί για την νεολαία του γυμνασίου, προσευχήθηκα και του είπα, αδερφέ, αμήν. Φυσικά, αδερφή, αυτό το αμήν έχει πολύ μεγάλο βάρος. Το να είμαι υπεύθυνο σε μια νεολαία ή το να εργάζομαι σε μια νεολαία δεν είναι κάτι απλό ή να μεταφέρω μόνο τα παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Σκεφτόμουν λοιπόν αυτό που συζητάγαμε τα αδέρφια και προσευχόμουν και λέω, Κύριε, με έχεις αφήσει διαχειριστή μόνο για τα δικά μου παιδιά. Και έτσι, όπως προσευχόμουν, αδερφή, μου αποκάλυψε ο Κύριος μέσα στην καρδιά ότι δεν είμαι διαχειριστής μόνο στα δικά μου παιδιά. Αφού εργάζομαι σε αυτή τη νεολαία, είμαι διαχειριστής και για αυτά τα παιδιά. Πρέπει να είμαι δίπλα τους στον πόνο τους, στο πρόβλημά τους, να προσεύχομαι, να νηστεύω για αυτά και όσο μπορώ να είμαι κοντά τους σε όλα τα προβλήματα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί. Τα παιδιά αυτά, όλα τα παιδιά της νεολαίας, αγόρια, κορίτσια, θα πρέπει, αδερφοί, να τα βλέπουμε σαν τα δικά μας τα παιδιά και να μην την ξεχωρίζουμε. Έτσι, να μας βοηθήσει ο Κύριος, με τη χάρη και όλους τους εργάτες, όλοι μας να πάμε στον ουρανό. Θα ήθελα, με τη χάρη του Κυρίου, αδερφοί, να διαβάσω ένα ψαλμό και να το αφιερώσω έτσι στα παιδιά. Σελίδα 513, ένας πολύ γνωστός ψαλμός, είναι ο ψαλμός Α. Σελίδα 513, ψαλμός Α. Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εν βουλία σεβών, και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας κλεβαστών δεν εκάθισε. Αλλά εν τον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τον νόμο αυτού μελετά ημέρα και νύχτα, και θέλει είστε ως δέντρο πευθευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίον δίδει τον καρπόν αυτού εν τον καιρό αυτού, και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται, και πάντα όσαν πράττει θέλει συνευωδωθεί. Δεν θέλουσι είστε ούτω ασεβεί, αλλά ω το λεπτό άχυρον, το οποίο εκρύπτει ο άνεμο. Δια τούτο δεν θέλουσε γερθεί η ασεβή εν κρίση, ουδέ η αμαρτωλή εν τη συνάξη των δικαίων. Διότι γνωρίζει ο Κύριο την οδό των δικαίων. Η δε οδό των ασεβών θέλει απολεστεί.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αδελφοί, ο Κύριος να ευλογήσει τα παιδιά μας, να τα κρατήσει κοντά του μέχρι τέλους, γιατί είναι μακάρια όλα αυτά τα παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Εκκλησία, και να τα κρατήσει μέχρι τέλους, να περάσουν αυτή τη δύσκολη ηλικία, την ηλικία του λυκείου και πιο αργότερα, και όλοι μας αδελφοί να μας κρατήσει κοντά του. Θα ήθελα τώρα να διαβάσω με τη σειρά που θα ανέβουν τα αδέρφια μας. Θα ανέβει πρώτος ο αδερφός μας ο Γιάννης ο Τάτσης, μετά ο αδερφός μας ο Κυριάκος ο Τζιβελεκιάν, μετά ο αδερφός μας ο Φιλίμωνας ο Παδαμανολάκης, ο αδερφός ο Γιώργος ο Βλάχος, μετά μας μιλήσει ο αδερφός ο Σόλος ο Βασίλης, ότι ο Κύριος έχει βάλει στην καρδιά του, ο αδερφός ο Γιάννης ο Ισέγε, ο αδερφός ο Θοδωρής ο Πατσουράκος, ο αδερφός ο Σαμουήλ ο Τσαουσλάρης, ο αδερφός ο Μαδεράκης ο Κωνσταντίνος, μετά ο αδερφός μας ο Μανώλης ο Μπαγιακούλα, ο αδερφός Αναστάσης ο Τετράδης, ο αδερφός ο Νίκος ο Παπαθεοδόρου, ο αδερφός ο Σταύρος ο Παπανικολάου, και τέλος θα μας μιλήσει ο αδερφός ο Δάμος ο Τσιφλίδης και ο αδερφός θα κλείσει ο αδερφός ο Γιώργος ο Κουμαριανός. Αμήν. Αυτός να ευλογεί. Αδερφέ Γιάννη. Δεν έχω ακούσει λόγια του στο Θεό, αδελφοί. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά μας σύναξε τον Νίκο τον Άγιο και αδελφοί ήθε να βάλει τα λόγια αυτά που θα πούνε όλοι οι αδελφοί σήμερα μέσα στις καρδιές μας. Αδελφοί, σήμερα θα ήθελα να σας πω μια εμπειρία που είχαμε τον Κύριο όταν πέρασα μια θλίψη και το πώς με ελευθέρωσε ο Θεός από αυτή τη θλίψη. Αδελφοί, μία μέρα όταν γύρισα από το σχολείο, έχασα ένα αντικείμενο στο σχολείο, προσωπικό μου αντικείμενο, που ήταν πολύ σημαντικό για μένα, αδελφοί. Και έτσι πήγα στο διευθυντή, του είπα πώς μπορώ να το βρω αυτό το αντικείμενο και μου λέει ότι προς το παρόν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Έτσι γύρισα θλιμμένος κι εγώ στο σπίτι και το λέω στους γονείς μου και αυτοί στεναχωρήθηκαν γιατί ήταν έτσι ένα σημαντικό αντικείμενο και μου λένε να πάω να ψευθώ. Έτσι αδελφοί περνάει όλη η μέρα όπου είχα θλίψει εκείνη την ημέρα αδελφοί και έρχεται το βράδυ, γονατίζω να ψευθώ. Λέω τη θλίψη μου που είχα στον Χριστό και ανοίγω με πίστη τη γραφή μου και μου μίλησε ο Θεός μέσα από ένα ψαλμό τον οποίο τώρα θα στο διαβάσω. Είναι σελίδα 521, ο ψαλμός Κάπα, σελίδα 521, ψαλμός Κάπα. Ο Κύριος να σου επακούσει εν ημέρα θλίψεως. Το όνομα του Θεού, του Ιακώβ, να σε περασπίσει. Να σε εξαποστείλει βοήθειαν εκ του αγιαστηρίου και εκ της Ιών να σε υποστηρίξει. Να ενθυμηθεί πάσα στα προσφορά σου και να προσδεχθεί το ολοκαύτωμά σου. Να σε δώσει κατά την καρδία σου και να εκπληρώσει πάσα βουλή σου. Η σωτηρία σου θέλω με χαρή και στο όνομα του Θεού ημών θέλουμε να υψώσει τα σημαίας. Ο Κύριος να εκπληρώσει πάντα τα αιτήματά σου. Τώρα εγνώρισα ότι έσον ο Κύριος των Χριστών αυτού, θέλει να ακούσει αυτού εκ του ουρανού της αγιότητας αυτού, η σωτηρία της δεξιάς αυτού γίνεται εν δυνάμει. Ημέν εις αμάξας, η δε εις ύπους, αλλά εμείς εις το όνομα του Κυρίου του Θεού ημών θέλουμε να καυχάστε. Ούτι συνεκάφθησαν και έπεσαν
ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Κύριε, σώσω τον βασιλέα και εισάξον ημών καθήν ημέρας επικαλεστόμεν. Έτσι, αδελφοί, μόλις διάβασα αυτό τον ψαλμό, ενδυναμώθηκα στην πίστη και έτσι πίστεψα ότι αύριο όταν θα πάω στο σχολείο θα βρω αυτό το προσωπικό μου αντικείμενο. Έτσι, αδελφοί, πηγαίνω στο σχολείο και αφού ψάχνω μερικές αίθουσες, το βρίσκω τελικά το αντικείμενο αυτό το προσωπικό μου σε μια άλλη αίθουσα. Έτσι, χάρηκα πολύ και δόξα τω Θεώ που βρήκα αυτό το προσωπικό μου αντικείμενο. Έτσι, αδελφοί, αν βρισκόμαστε σε ημέρα θλίψης, ο Θεός θα μας ακούσει, θα εκπληρώσει τα αιτήματά μας, όπως έκανε και στον Δαβίδ, τον δούλο του, ο οποίος έγραψε και αυτόν τον ψαλμό. Βρισκόταν σε πολλές θλίψεις, αλλά πάντα ζητούσε τη βοήθεια του Θεού και ο Θεός τον ελευθέρωνε. Τέλος, αδελφοί, θα ήθελα να ευχηθώ για το νέο έτος η Εκκλησία να αυξηθεί και να είμαστε όλοι έτοιμοι για όταν θα έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Κύριε, σε ευλογεί. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αξιώνει να στεκόμαστε μπροστά του και αυτό το βραδινό. Έτσι και εγώ ευχαριστώ τον Κύριο που με αξιώνει να μιλάω για το όνομά του. Και τώρα θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά εδάφια από τη σελίδα 1032, το εδάφιο 22 και το 23. Ο δε καρπός του πνεύματος, του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότης, εγκράτεια, κατά τι ούτων δεν υπάρχει νόμος. Αδέρφια, όπως βλέπετε εδώ πέρα, ο Θεός αυτά θέλει να έχουμε, γιατί αυτά ακριβώς μας εξασφαλίζουν την ουράνια βασιλεία. Δηλαδή, αυτό που μας ζητάει ο Κύριος, άρα δηλαδή είναι το σίγουρο. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που μας οδηγεί ακριβώς και όλοι μπορούμε να το ακολουθήσουμε αυτό. Έτσι και εγώ ευχαριστώ τον Κύριο που με βάφτισε με το Πνεύμα του Άγιο σε μια προσευχή με τη νεολαία της Κηφισιάς. Είχαμε πάει σε ένα σπίτι ενός αδερφού και γονατίσαμε. Εγώ δεν περίμενα καθόλου ότι εκείνη η μέρα θα με βαφτίσει με το Πνεύμα του Άγιο. Ήταν κάτι σαν ένα δώρο Χριστουγέννου για μένα. Το έλαβα και χάρηκα πάρα πολύ και ευχαριστούμε τον Κύριο. Και τώρα ελπίζω και προσεύχομαι όσα αδέρφια δεν έχει βαφτίσει ο Κύριος με το Πνεύμα του Άγιο, να τα βαφτίσει μέσα σε αυτό το καινούριο έτος. Αμήν. Γεια σας, αδέρφια. Θα σας πω σήμερα μια εμπειρία που έχει να κάνει σχέση με τον πατέρα μου. Αλλά πρώτα θα σας ανοίξουμε τις γραφές στη σελίδα 72, στο κεφάλαιο Κ και εδάφιο 12. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου για να γίνεις μακροχώνιος επί της γης, την οποία εσύ δίδεις, Κύριο Θεός. Έχει να κάνει σχέση με τον πατέρα μου, όπως είπα και πριν. Μια μέρα που καθόμουν το βράδυ βασικά σπίτι μου και έβλεπα ήμουν έτοιμος να δω μια σειρά, μπαίνει η μητέρα μου στο δωμάτιο και μου λέει «Ετοιμάσου, ο πατέρας...» ήταν βέβαια Πάσχα και λέει «Ο πατέρας σου μια μέρα πριν το Πάσχα θα πεθάνει». Και εκείνη τη στιγμή, όπως ήμουν χαρά, λέω από μέσα μου δεν ήξερα τι να κάνω, λέω «Τι, γιατί να πεθάνει, τι έχει κάνει».
Και εκείνη τη στιγμή ήμουν χάλια όλη τη βδομάδα, δεν μπορούσα, κρατιόμουν, ήθελα να κλέψω, αλλά δεν γινόταν. Και προσπαθούσα, προσευχόμουν τα βράδια πριν πάω εκκλησία, το βράδυ, και το παραμονή, ναι, μια μέρα πριν το Πάσχα, ξυπνάω το πρωί, άρχισα να κλαίω λίγο, και πάω δίπλα στη μητέρα μου και της λέω, σίγουρα αυτό, έτσι σου είπα, έτσι κατάλαβες, λέει, ναι, έτσι. Και δεν άντεξα, άρχισα να κλαίω, έκλαψα όπως δεν είχα κλάψει 5 χρόνια. Μετά βγήκαμε βόλτα με τον πατέρα μου, καθίσαμε, τα πάμε και το βράδυ πήγαν πολύ δέντροι και έκατσα σπίτι. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, δεν μπορούσα να κάτσω. Δεν πανησυχούσα για τον πατέρα μου. Όταν γύρισα, ρώταγα τη μητέρα μου άμα έγινε τίποτα, άμα έπαθε τίποτα. Και μου λέει, όχι, εντάξει. Και λέω, κάτι θα γίνει. Και φτάνει το βράδυ, ακόμα αναρωτιόμουν άμα πάθει τίποτα και τέτοια, κοιμάται. Και το βράδυ, επειδή δεν μπορούσα να κοιμηθώ, σηκώνομαι, πάω μία μέχρι το δωμάτιό του, κοιτάω μέσα να δω άμα είναι εντάξει. Πάω ξανά στο δωμάτιο, κοιμάμαι και την επόμενη μέρα ξυπνάω, λέω, μπάει, εντάξει, ναι, όλα μια χαρά. Και από εκεί βέβαια πήρα ένα μάθημα, γιατί με τον πατέρα μου δεν τα πηγαίναμε καλά εκείνες τις μέρες, καθόμουν στον υπολογιστή μέχρι τις 2 η ώρα και τέτοια και μου φώναζε. Και δεν ήμουν καλά και λέω, δεν θέλω να πεθάνει, δεν είμαστε ακόμα εντάξει και δεν θέλω να γίνω πιο καλά φίλος. Ακόμα εντάξει, δεν είμαι και καλά, αλλά τέλος πάντων. Για αυτή τη χρονιά εύχομαι να είμαι μια ευλογημένη και καλή χρονιά. Αμήν. Γεια σας, αδέλφια. Ονομάζομαι Γιώργος Βλάχος. Ο Κύριος να ευλογεί. Με τη χάρη του Κυρίου θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά εδάφια από το Λόγο Του. Στον Ισαΐα, στη σελίδα 629, θα σας διαβάσω το κεφάλαιο ΙΑ. «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού του Ιεσέ και κλάδος θέλει αναβεί εκ των ριζών αυτού και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθεί επ' αυτόν πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου και θέλει κάμει αυτόν οξυνούν εις τον φόβο του Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει κατά την θεωρία των οφθαλμών αυτού, ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόαση των οτίων αυτού. Αμήν». Θέλω να σας πω και μία εμπειρία που είχα, αδέλφια. Ήμουν από μικρή ηλικία μέσα στην εκκλησία και άκουγα το λόγο του Κυρίου. Μία μέρα λοιπόν που είχαμε νεολαία, ήρθε ο αδελφός ο Αντρέας δίπλα μου και με παρότρινε να καλέσω το Πνεύμα το Άγιο. Μετά από λίγη ώρα με βάφτισε το Πνεύμα το Άγιο και μετά από λίγες Κυριακές βαφτίστηκα και στο νερό. Και κάθε μου μέρα είναι ευλογία από το Θεό. Ο Κύριος με ευλογεί. Αλληλούια! Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί είμαστε εδώ αυτό το βραδινό
να ακούσουμε αυτά τα παιδιά τα οποία έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά τους να υπηρετήσουν τον Κύριο, αδερφοί. Αυτό το βλέπουμε στον κόσμο έξω, αδερφοί, τα παιδιά και χάνονται. Βλέπουμε τα παιδιά και πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Βλέπουμε οικογένειες και καταστρέφονται. Και εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να ακούσουμε τι. Να ακούσουμε αυτά τα παιδιά που τα έχει ο Κύριος κάτω από την προστασία του. Γιατί? Γιατί αυτά τα παιδιά διαλέξαν την αγαθή οδό. Αυτά τα παιδιά διαλέξαν τον Χριστό. Και είπανε, εγώ θα ακολουθήσω τον Κύριο. Αμήν, αδερφοί, δόξα τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά έγιναν η αιτία να είμαστε σαν οικογένεια ενωμένοι. Και ήρθανε στο σπίτι μου και τα αγάπησα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αγάπησα δηλαδή αυτή την νεολαία, η οποία ήρθε στο σπίτι και έφερε την παρουσία του Θεού, την ενότητα του Χριστού. Θυμάμαι, αδερφοί, κατέβηκε η παρουσία του Θεού στην προσευχή αυτή που κάλεσαμε την νεολαία να έρθει εκείνη την ημέρα. Και κατέβηκε η παρουσία του Θεού και δεν έλεγε να σταματήσει ο Κύριος, αδερφοί, να μιλάει. Ήτανε στα γόνατα τα παιδιά 2,5 ώρες και ο Κύριος να ευλογεί συνέχεια. Εγώ στη ζωή μου ήμουνα 18 χρόνια στον Κύριο, δεν είχα ξαναδεί τέτοιο φαινόμενο. Δεν είχα ξαναδεί τόση ένταση παρουσία Πνεύματος Αγίου. Δεν είχα ξαναδεί τόση πολύ χαρά, τόση πολύ ευλογία να έχει πέσει μέσα στο σπίτι μου και να γίνεται αλλαγμός τεράστιος. Ευχαριστώ τον Θεό, αδερφοί, γιατί εκείνη την ημέρα εγώ αγάπησα αυτά τα παιδιά. Λέω, Κύριε, λέω, αυτά τα παιδιά να τα υπηρετήσω. Και πραγματικά ο Θεός τα έφερε και με τη χάρη του ήρθε ο αδερφός ο Ανδρέας, του έβαλε ο Θεός στην καρδιά μία μέρα και έρχεται και μου λέει, αδερφέ, θέλεις να υπηρετήσεις αυτό το ωραίο έργο? Λέω, αμήν, αδερφέ μου. Και πραγματικά είναι ένα έργο που μου αρέσει, είναι ένα έργο που είναι ευάρεστο, πιστεύω στο Θεό και πιστεύω για τα παιδιά αυτά είναι ταγμένα στον Κύριο και θα γίνει και γίνεται ένα πολύ ωραίο έργο. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό, αδερφοί. Θέλω να πω επίσης ότι μέσα από αυτή την νεολαία έμαθα κάποια πράγματα. Έμαθα ότι πρέπει η οικογένεια είναι αυτή που θα δώσει στα παιδιά το έναυσμα. Είναι η οικογένεια που θα δώσει στα παιδιά το τι πρέπει να ακολουθήσουν, πώς πρέπει να είναι. Εγώ είδα, όταν ήρθε αυτή η νεολαία μέσα στο σπίτι μου, αδερφοί, ήμασταν σε διχασμό. Δηλαδή, ο Σπύρος ήταν αλλού. Ήταν στον κόσμο, ήταν μέσα στο χουλιγκανισμό, ήταν μέσα στο σατανισμό. Και ήρθε αυτή η νεολαία μέσα και μίλησε το Πνεύμα το Άγιο και είπε, «Εγώ θα σε σώσω», του είπε του Σπύρου. Και δεν το πίστευε, αδερφοί, δεν το πίστευε. Λέει, «Μου μιλάει εμένα», έλεγε ο Σπύρος. «Σε μένα μιλάει τώρα, είναι δυνατόν? Εγώ είμαι αλλού για αλλού, είναι δυνατόν?» Κι όμως, αδερφοί, σήμερα βλέπετε εσείς το αποτέλεσμα αυτού που είπε ο Κύριος. Τι έκανε ο Κύριος? Έκανε μεγαλεία, έκανε θαυμάσια. Έβαλε μέσα στην καρδιά του επιστροφή, έβαλε μέσα στην καρδιά μας νέο πνεύμα, έβαλε μέσα στην καρδιά μας νέα ένταση, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιος άλλος μπορεί να τα κάνει? Μόνο ο Χριστός, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτό το βραδινό έτσι θέλουμε, έτσι. Αυτά τα παιδιά θέλουν να ομολογήσουν ποιον? Το Χριστό, αδερφοί. Θέλουν να ομολογήσουν ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρας τους. Και ότι αυτά τα παιδιά θα ντυθούν εκείνη την πανοπλία που θα οδηγηθεί στον ουρανό. Έτσι, αδερφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Θα διαβάσω κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, θέλω. Είναι από τις Παροιμίες. Στην 601 σελίδα, αδερφοί, το 15 εδάφιο, στο ΚΚ, στο κεφάλαιο ΚΚ, το 15 εδάφιο, στην 601 σελίδα. «Υιέ μου, αν η καρδιά σου γίνει σοφή, θέλει εφραίνεστε και η καρδία εμού. Και τα νεφρά μου θέλουσε αγάλεστε, όταν τα χείλη σου λαλούσε ορθά. Ας μη ζηλεύει η καρδία σου τους αμαρτωλούς, αλλά έσω εν το φόβο του Κυρίου όλη την ημέρα, διότι βεβαίως είναι αμοιβή και η ελπή σου θέλει εκοπή.
άκουσε εσύ, Υιέ μου, και γίνου σοφός και κατεύθυνε την καρδιά σου εις την οδόν. Μη έσω μεταξύ ινοποτών, μεταξύ κρεοφάγων ασώτων, διότι ο μέθυσος και ο άσωτος θέλουν συμπτωχεύσει και ο υπνώδης θέλει ενδυθυράκι. Υπάκουε στον πατέρα σου ως σε γέννησε και μη καταφρώνει τη μητέρα σου όταν γυράσει. Αγόραζε την αλήθεια και μη πόλει τη σοφία και την παιδεία και τη σύνεση. Ο πατήρ του δικαίου θέλει χαρισφόδρα και ως της γεννά σοφών ιών θέλει εφραίνεστε εις αυτόν. Ο πατήρ σου και η μήτρη σου θέλουν σε εφραίνεστε, μάλιστα εκείνη της σε γέννησε θέλει χέρι. Αμήν για το λόγο του Κυρίου, αδερφοί. Και θέλουμε και ξέρουμε ότι τα παιδιά των Αγίων είναι άγια. Έτσι μας λέει ο Λόγος του Θεού. Τα παιδιά των Αγίων είναι άγια. Γιατί είναι άγια, αδερφοί? Γιατί ζουν σε ένα περιβάλλον άγιο. Και από αυτό αγιάζεται το παιδί. Ο Λόγος του Θεού λέει η γυνή μπορεί να αγιάσει τον άντρα της, ο οποίος είναι έξω, αδερφοί, έξω από τον κόσμο, έξω στον κόσμο, χαμένος. Μπορεί να το κάνει, έτσι δεν είναι? Έτσι λοιπόν και τα παιδιά αγιάζονται. Και να ξέρετε κάτι, αδερφοί, εάν είσαι χλιαρός, θα είναι χλιαρό και το παιδί σου. Εάν είσαι πλήρης πνεύματος Αγίου, θα είναι και το παιδί σου. Γιατί? Γιατί σε βλέπει, αδερφέ. Το παιδί είναι μια αντιγραφή δικιά μας. Το παιδί είναι ένα κομμάτι δικό μας. Και τι κάνει? Μας βλέπει καθημερινά, μας κοιτάζει στα μάτια και παίρνει από μας αυτό που πρέπει να πάρει, έτσι, αδερφοί. Εάν εσύ είσαι στα χαρτιά, και αυτό το παιδί στα χαρτιά θα είναι. Εάν είσαι στον κόσμο, το παιδί θα είναι στον κόσμο. Μας αντιγράφουν τα παιδιά, αδερφοί. Θέλω να το ξέρετε αυτό και να το βάλετε στην καρδιά σας μέσα, να δώσετε τον περισσότερο και τον καλύτερο εαυτό σας, να βλέπουν τα παιδιά το παράδειγμά σας. Και έτσι θα πάμε στον ουρανό, αδερφοί. Δίνοντας το καλύτερο παράδειγμα, πού? Στα παιδιά μας. Ξεκινώντας από τον εαυτό μας, σε αγιασμό, σε καθαρότητα, έτσι, και σε πλήρωση Πνεύματος Αγίου. Αυτό θα πάει και μας στον ουρανό και θα πάει και τα παιδιά μας. Αμήν, αδερφοί. Ο Κύριος να μας ευλογήσει. Ας συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα παιδιά, αδερφοί. Έχω εδώ τα ονόματα να διαβάσω. Μετά από μένα είναι ο Πατσουράκος ο Θοδωρής, ο Τσαουσλάρης ο Σαμουήλ, Μαδεράκης Κωνσταντίνος, ο Μπαγεκούλα ο Μανώλης, Τετράδης Αναστάσεως, Παπαθεοδόρου Νίκος, Παπανικολάου Σταύρος και τελευταίος ο Κουμαριανός ο Γιώργος. Κύριε, να σε ευλογεί, αδερφοί. Να σε ευλογεί, αδέρφια. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 857, στο κεφάλαιο ΙΑ, εδάφιο 29. Σελίδα 857, κεφάλαιο ΙΑ, εδάφιο 29. Γιατί πράος είμαι και ταπεινός την καρδία μου και θέλετε εύρη, ανάπαυση είναι τα ψυχάς ημών. Θα ήθελα να σας πω μια εμπειρία που μου έκανε περισσότερο εντύπωση. Πριν περίπου ένα χρόνο, η γιαγιά μου είχε πάει να ρωτήσει έναν φυσικό πιστό τα εξής. Γιατί κάποιοι άγιοι αδελφοί μας θεωρούν τον εαυτό τους αμαρτωλό και ουτιδανό? Εκείνος απάντησε πως ο Χριστός είναι ήλιος και είναι στο κέντρο. Οι πιστοί είναι στοιχισμένοι σε έναν άξονα. Όσοι είναι πιο κοντά στον ήλιο, μπορούν να δουν καλύτερα τις αμαρτίες τους και δεν κοιτάνε τους άλλους. Ενώ αυτοί που είναι στο σκοτάδι, δεν μπορούν να δουν τις αμαρτίες τους και ασχολούνται με τους άλλους. Έτσι, αν πάρουμε αυτό εδώ το ποτήρι σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, δεν θα μπορούμε να δούμε τις βρωμιές του, αν είναι καθαρό ή βρώμικο. Ενώ τώρα μπορούμε να δούμε αν είναι καθαρό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να ανοίξουν, να πάμε στη σελίδα 859.
κεφάλαιο έψιλον, κατά το εδάφιο 43, σελίδα 851. Ικούσατε ότι ερέθη, θέλεις αγαπά τον πλησίαν σου και μισή των εχθρών σου. Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους ή τι να σας καταρώνται, ευεργείτε εκείνους ή τι να σας μισούσει και προσεύχεστε υπέρ εκείνων ή τι να σας βλάπτουσει και σας κατατρέχουσι, για να γίνετε ιοί του πατρός σας, του εν της ουρανής, διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο αυτού πονηρού και αγαθός και βρέχει επί δίκαιος και άδικους. Διότι αν αγαπήσετε τους αγαπώντας σας, ποιον μίσθον έχετε? Και οι τελώνοι δεν κάμουσι τούτο αυτό? Και αν ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον κάμνετε? Και οι τελώνοι δεν κάμνουσι ούτως. Έστε λοιπόν σεις τέλη, καθώς ο πατήρ σας, ο εν της ουρανής, είναι τέλειος. Ο Θεός, αδέρφια, μας παραγγέλει να αγαπάμε τον πλησίον μας σαν τον εαυτό μας. Αμήν. Να με κρατήσεις κάτω κοντά σου και μην κυρίς να σε ακολουθώ. Δόξα στο Κύριο, αδέλφια. Θα ήθελα να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 922, στο κεφάλαιο Ιώτα Σίγμα και στο 19 εδάφιο. Σελίδα 922. Ήτο δε άνθρωπος της πλούσιος και ενεδίαιτο πορφύραν και στολήν βύσινιν, εφρενόμενος καθή ημέραν μεγαλοπρεπός. Ήτο δε πτωχός της ονομαζόμενος Λάζαρος, ως της εκείτο πεπληγωμένος πλησίον της πύλης αυτού και επεθύμει να χορταστεί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου, αλλά και οι κίνες ερχόμενοι έγλυφαν τα σπληγάς αυτού. Απέθανε δε ο πτωχός και εφέρθη υπό των αγγέλων εις τον κόλμο του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και ετάφη. Και εν το άδι υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, ενώ ήτο εν βασάνης, βλέπει τον Αβραάμ από μακρόθεν και τον Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φώναξας είπε, «Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον τον Λάζαρον, για να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού εις είδωρ και να καταδροσίσει την γλώσσα μου, διότι βασανίζομαι εν τη φλόγη ταύτη». Είπε δε ο Αβραάμ, τέκνον ενθυμήθητη ότι απέλαβε εσύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου και ο Λάζαρος ομοίως τα κακά. Τώρα ούτως μεν παρηγορείται, σύ δε βασανίζεσαι. Και εκτός τούτων πάντων, μεταξύ ημών και ημών χάσμα μέγα είναι στηριγμένον, ώστε οι θέλοντες να διαβώσει να εντεύθεν προς εσάς να μην δίνονται, μη δε εκείθεν να διαπερώσει προς εμάς. Είπε δε, παρακαλώ σε λοιπόν, Πάτερ, να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου, διότι έχω 5 αδελφούς για να μαρτυρήσει εις αυτούς, ώστε να μην έλθωσει κι αυτή εις το τόπον τούτον της βασάνου. Λέγει προς αυτόν ο Αβραάμ, έχουσι τον Μωυσήν και τους προφήτας, ας ακούσουσιν αυτούς. Ο δε είπεν, ουχή πάτερ Αβραάμ, αλλά εάν τις από νεκρών υπάγει προς αυτούς, θέλουσιν μετανοήσει. Είπε δε προς αυτόν, εάν τον Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούσουσιν, ουδέν εάν τις αναστηθεί εκ νεκρών, θέλουσιν πιστεί. Αμήν. Αδελφοί, βλέπετε ότι εμείς που είμαστε χριστιανοί εδώ πέρα, δεν πρέπει να χειρόμαστε αυτό τον αιώνα εδώ, γιατί ο αιώνας αυτός είναι έσχατος. Όσο και να το χαρούμε, στο τέλος που θα έρθει η μέρα που ο Κύριος θα έρθει να μας παραλάβει, θα πούμε «Κύριε, Κύριε» και ο Κύριος θα πει «Είπαγε γιατί δεν σε ξέρω». Γι' αυτό, αδελφοί, να μην χαιρόμαστε τον αιώνα τούτο, δεν έχει να μας προσφέρει κάτι. Και πάνω σε αυτό, μία φορά είχα πάρει το κινητό του πατέρα μου και έβλεπα κάτι φωτογραφίες
Και μια φωτογραφία που είδα ήταν μια πόρτα που ήταν κάπως ανοιχτή, ήταν για τους ανθρώπους σήμερα, ήταν κάπως ανοιχτή και έλεγε ότι ο κόσμος δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα από ό,τι έχει να μας προσφέρει η Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό, αδελφοί, σας παρακαλώ να μην συμμορφωνόμαστε με αυτόν τον αιώνα, γιατί δεν έχει να μας προσφέρει τίποτα. Ο Κύριος έχει να μας τα προσφέρει όλα. Και θα ήθελα να ευχηθώ αυτό το έτος ο Κύριος να βρει δουλειά σε όλους τους άνεργους, να μας δώσει όλου, να μας αυξήσει όλους πνευματικά, μέχρι που να έρθει να μας παραλάβει. Αμήν. Περισσότεροι με ξέρετε από εδώ, ωστόσο όσοι δεν με ξέρετε, λέγομαι Κωνσταντίνος Μαδεράκης. Θα ήθελα να τιμήσω το Λόγο του Θεού πηγαίνοντας στους ψαλμούς 518 σελίδα στο ΙΕ ψαλμό. 518 σελίδα ΙΕ ψαλμός. Κύριε, τι θέλει κατοικήσει εν τη σκηνή σου, τι θέλει κατοικήσει εν το όρι του Αγιώ σου, ο περιπατών εν ακυριότητη, και ο εργαζόμενος δικαιοσύνη και ο λαλών αλήθεια εν την καρδίαν αυτού. Ο μη καταλαλών δια της γλώσσης αυτού, μη δε ο πράτων κακών εις των φίλων αυτού, μη δε δεχόμενος συνειδισμών κατά του πλησίων αυτού. Εις τους οφθαλμούς αυτού καταφρονείται ο αχρίος, τιμά δε τους φοβουμένους των Κύριων, ομνεί εις των πλησίων αυτού και δεν άθετη. Δεν δίδει τον αργύριον αυτού επί τόκο, ουδέ λαμβάνει δώρα κατά του αθώου. Ο πράτων ταύτα θέλει σαλευθεί στον αιώνα. Αδέρφια, θέλω να ευχηθώ πρώτον καλή χρονιά σε όλους, καθώς θέλω να ευλογήσει ο Κύριος αυτή τη χρονιά. Είμαι σχετικά μεγάλη οικογένεια, όσο με ξέρετε. Γεννήθηκα και πήγαινα στην εκκλησία του Χολαργού, όπου εκεί πέρα μεγάλωσα. Καθώς όλη την περίοδο αυτή ερχόμουν και συνήθως στις Παρασκευές εδώ στην εκκλησία, όπου έλαβα και Πνεύμα Άγιο, καθώς και ερχόμουν και στην Νεολαία. Το Πνεύμα το Άγιο το έλαβα σχετικά από μια μεγάλη ζήλια, που το έλαβε ο αδερφός μου και φίλος μου, ο Θοδωρής Πατσουράκος. Το έλαβα σχετικά μία εβδομάδα αργότερα. Το έλαβα μαζί με την αδερφή μου και στάθηκε και μου συμπαριστάθηκε πολύ ο αδερφός ο Γιώργος Κοροβέσης. Δάκρυα πολλά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το δώρο που με εξώσε να έχω. Θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω για αυτό το δώρο. Και πραγματικά καταπιέζοντας τον εαυτό μου και πάνω απ' όλα για να λάβω το Πνεύμα το Άγιο που ζήλευα τόσο και προσευχόμουν τόσο για να το λάβω. Το έλαβα μετά από σχετικά... μετά την αδερφή μου που το έλαβε και εκείνη. Θέλω να τον ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Στη συνέχεια έχουμε... στην εκκλησία του Χολαργού περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τώρα ο πατέρας με υπηρετεί στην εκκλησία της Μεταμόρφωσης και ήρθε ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος εκεί πέρα, επειδή είμαστε πολύ λίγοι. Ωστόσο, ξέρουμε ότι ο Κύριος θα κάνει το καλύτερο. Να προσεύχεστε για αυτή την εκκλησία, επειδή πραγματικά το έχει ανάγκη, επειδή έχουν περάσει πολλά οι αδερφοί. Και τέλος, θέλω να σας ευχαριστήσω και πρώτα απ' όλα θέλω να ευχηθώ
αυτή εδώ χρονιά να την περάσουμε όλοι γεμάτη ευλογία, καθώς να προσθέσει ψυχές και άλλα να μας έχει έτοιμους, προκειμένου να μπορέσουμε να τις δεχτούμε και εμείς αυτές τις ψυχές. Αμήν. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα, για τα παιδιά. Θα ήθελα και εγώ έτσι να αφιερώσω ένα εδάφιο στα παιδιά. Είναι από την 731 σελίδα. Είναι στους Τρίνους. Από το κεφάλαιο Γ, εδάφιο 27. 731, κεφάλαιο Γ, εδάφιο 27. Καλόν εις τον άνθρωπο να βαστάζει ζυγόν εν την νεότητη αυτού. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί σε αυτή την νεολαία τα παιδιά όχι μόνο έρχονται για να είναι όλοι μαζί, να έχουμε κοινωνία μεταλλήλων, αλλά και εργάζονται κιόλας. Δηλαδή, μέσα αυτό το έργο, υπάρχει και έργο μέσα για τα παιδιά. Και ένα από αυτά τα έργα, ας πούμε, είναι και το ότι προφητεύουν. Γιατί το να οικοδομήσει την Εκκλησία τα παιδιά είναι έργο Θεού, αδελφοί. Και πραγματικά γίνεται σε αυτή την νεολαία πολύ μεγάλη ευλογία. Να βλέπεις παιδιά, να μιλάει ο Θεός μέσα από το στόμα τους, να μας οικοδομεί, να οικοδομεί ο Θεός μέσα από τα παιδιά άλλα παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά αυτά περνάνε πολύ μεγάλο ζόρι στα σχολεία τους. Bullying, τους κοροϊδεύουνε ή λόγω του ότι είναι παιδιά του Θεού, επειδή διαφέρουνε, έχουν πειρασμούς από τα παιδιά στο σχολείο και είναι πολύ σημαντικό να ακούνε τη φωνή του Θεού, να τους μιλάει στη προσευχή αυτή, να σου ενισχύει. Και έτσι ο Θεός και εμείς τους παροτρύνουμε να εργάζονται αυτό το χάρισμα. Να βλέπεις παιδιά που δεν προφητεύαν ξαφνικά να προφητεύουν είναι πολύ ωραία. Είναι μεγάλη χαρά για μας τους υπευθύνους αυτό. Και αδερφιά, έτσι με τη χάρη του Θεού έχει επιτρέψει ο Θεός και είμαι από το 2008 σε αυτό το έργο. Και μέσα σε αυτό το έργο είδα παιδιά τα οποία ήταν καλά παιδιά, αλλά ήταν έτσι και έτσι, αλλά ήταν πολύ ζόρικα σε σημείο να λέμε τότε που ήμασταν. Εγώ, ο Ιστίνος, ο Θοδωρής, ο Κωνσταντουδάκης και ο Χάρης ο Ασβεστάς, λέγαμε τι θα γίνει με αυτά τα παιδιά. Και βλέπεις πραγματικά αυτά τα παιδιά σήμερα ότι είναι τελείως αλλαγμένα. Επειδή μείνανε στην Εκκλησία, ο Θεός τους ευλόγησε. Θυμάμαι τον Γιάννη τον Ζέιν, πάρα πολύ δύσκολο παιδί. Και τώρα άλλαξε, άλλος άνθρωπος. Και του το λέω, ρε παιδί μου, πώς ήσουν έτσι και πώς έγινες τώρα. Ο Γιάσονας, το άλλος άνθρωπος, εργάζεται μέσα στην νεολαία, προφητεύει με τη χάρη του Θεού. Θυμάμαι τότε και τη Μαριλένα, την Παπα-Νικολάου. Αυτή ήταν από τα καλά παιδιά, εντάξει. Και τώρα είναι μια ολόκληρη γυναίκα. Παντρεμένη, εργάζεται με ζήλο με τον άντρα της, τον Νίκο. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για αυτά τα παιδιά και είναι χαρά πραγματικά για μένα, γιατί με τίμησε ο Θεός υπηρετώντας τους και τώρα να τους βλέπω δούλους μέσα στην Εκκλησία. Την Ασούλα, την Παπα-Νικολάου, έμαθα, της μίλησε και ωραία εχθές, αν δεν κάνω λάθος εχθές. Ναι, εχθές ήταν.
Και τώρα βλέπουμε και αυτά τα παιδιά τώρα που μιλάνε και αυτοί αύριο θα γίνουν δούλοι Θεού. Πολλές φορές εγώ τους χαζεύω, τους κοιτάω που είμαστε στο έργο και λέω πώς θα γίνει ο Φιλίμωνας έτσι όταν μεγαλώσει. Δούλος Θεού θα γίνει, Θεού θέλοντος. Ο Φιλίμωνας, πολλά παιδιά, ο Σταύρος, ο Παπα-Νικολάου, πάρα πολλά παιδιά. Τι να λέω τώρα, τι ονόμα. Μην λέω και ονόματα τώρα, αλλά τέλος πάντων θα γίνουν δούλοι Θεού, αδελφοί. Και έχω πολύ χαρά γι' αυτό. Και οι αδελφές δούλες Θεού θα γίνουν. Και μας τιμάει εμάς ο Θεός που δεν είμαστε τίποτα, δεν αξίζουμε τίποτα, εμείς να υπηρετούμε τα παιδιά του Θεού. Και γίνονται μετά αύριο, θα γίνουν αύριο δούλοι Θεού και εμείς χαιρόμαστε. Όχι ότι εμείς καταφέραμε τίποτα, έτσι, μη γέννητο αυτό το πράγμα, αλλά ο Θεός τα κάνει. Τίποτα, εγώ, ειδικά εγώ είμαι ο τελευταίος, πραγματικά, και δεν το λέω από ταπεινοφροσύνη, το εννοώ. Εγώ, ο Ανδρέας, όλοι, τίποτα. Βλέπουμε το Θεό να ενεργεί. Ευχαριστούμε τον Θεό και είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δηλαδή δεν μπορώ να σταματήσω να το λέω. Είναι μεγάλη χαρά να βλέπουμε τα παιδιά αυτά. Δηλαδή εγώ χάρηκα πολύ έτσι που τους ακούω να μιλάνε και θα μιλήσουν και άλλοι. Γιατί αυτή φανεί η αυριανή εργάτης μέσα στην Εκκλησία, αδελφοί. Αυτή φανεί το μέλλον της Εκκλησίας, αδελφοί. Διάκονοι, πρεσβύτεροι και θα υπηρετούν και αυτοί τα παιδάκια μας. Δηλαδή, ας πούμε, εγώ έχω τη Φαντζισκούλα. Θα είναι αυτή υπεύθυνη. Και θα είναι αυτή στο γυμνάσιο και θα του ζαλίζει, ας πούμε. Και μετά θα μου έρχονται εμένα και θα μου λένε, αδερφέ Μανώλη, δόξα τω Θεώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Θεό για όλα. Αυτά είχα να πω. Έτσι, και κάτι που ήθελα να πω πολύ σημαντικό είναι το εξής. Να παροτρύνουμε τα παιδιά να έρχονται. Μην τους αφήνουμε... εντάξει, το παιδί, τώρα θα σου πει το παιδί, βαριέμαι, δεν θα έρθω αυτό το Σάββατο. Όχι, να έρχεται. Είναι πάρα πολύ μεγάλη ευλογία τα παιδιά να έρχονται, Σάββατο παρά Σάββατο. Και χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά, γιατί έχουμε μια ομάδα στο Viber, και λένε, αχ, επιτέλους, θα κάνουμε σήμερα νεολαία. Λέω, τι γίνεται, βλέπεις το ζήλο που έχουν. Πρέπει να έρχονται τα παιδιά αυτά στη νεολαία, είναι καλό και για αυτούς. Εάν για μας στη μεγάλη νεολαία είναι καλό να είμαστε εκεί πέρα, πόσο μάλλον για αυτά τα παιδιά. Και κάτι τελευταίο θα πω, εγώ θυμάμαι μια περίοδο, δεν ερχόμουν, είχα σταματήσει να ακόμη στη μεγάλη νεολαία, έλεγα εντάξει έχω το έργο του γυμνασίου, εντάξει έχουμε και εκκλησία, εντάξει. Ήταν και Φαντζέσκα Μωράκη, αλλά αυτά δικαιολογίες είναι τώρα. Και είπα, δεν θα σταματήσω, εντάξει, σιγά. Τι σιγά. Ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Πτώσεις. Φτώχεια πνευματική. Σε σημείο, όταν είπα να αρχίζω να ξαναέρχομαι στην νεολαία, έβλεπα τους άλλους να τρέχουν και εγώ ένιωθα ότι ήμουν πίσω. Και με ήρθε ο Θεός με τον τρόπο του και με ξύπνησε. Τι μη λείπεις από την νεολαία. Μη λείπεις από τη συμμελέτη, μη λείπεις από την προσευχή. Καδεφή, ευχαριστούμε τον Θεό. Με τη Μαρία πήραμε την ευλογημένη απόφαση και συνεχίζουμε να ερχόμαστε στη μεγάλη νεολαία και ευλογηθήκαμε. Και αν εμείς ευλογηθήκαμε και το έχουμε ανάγκη, πόσο μάλλον τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό το λέω. Πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά να έχουν κοινωνία μεταλλήλων. Πόσο ανάγκη έχουν τα παιδιά με όλα αυτά που περνάνε στο σχολείο να ακούνε τον Θεό να τους λέει τα αντίθετα από αυτά που τους λένε στον κόσμο. Είσαι και είσαι και είσαι, να τους λένε στον κόσμο και τα παιδιά να ψυχοπλακώνονται και στην προσευχή ο Θεός να τους υψώνει. Και αυτά που ο εχθρός, εάν δεν έχουν την ασπίδα της πίστεως τα παιδιά, τους λέει ο εχθρός και αυτοί καταποντίζονται, έρχεται ο Θεός στην προσευχή και τους ενισχύει και τους ξεσηκώνει. Και πάνε στο σχολείο με θάρρος, ως λέον. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το έργο και για όλα τα έργα βέβαια, έτσι δεν είμαστε κάτι εμείς το ιδιαίτερο, όλα τα έργα είναι ευλογημένα του Λυκείου, Μεγάλη Νεολαία, το Δημοτικό, ακόμα και το Γραφικό. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξεως, έτσι, και τα έχει κάνει όλα με τάξη. Δόξα στον Θεό. Δεν παίρνουν πολύ χρόνο, είναι η μέρα των παιδιών σήμερα, τα παιδιά θέλουμε να ακούσουμε. Ο επόμενος μετά είναι ο Τετράδης ο Αναστάσιος, ο Παπαθεοδόρο ο Νίκος,
ο Παπα-Νικολάου Σταύρος και τέλος έχουμε τον Κουμαριάν τον Γιώργο. Αμήν. Θα ήθελα να, με τη χάρη του Χριστού να διαβάσω από τη σελίδα 1021 επιστολή προς Κορινθίους Β, κεφάλαιο Β, τα εδάφια 10 και 11. Ισόντινα δε συγχωρείτε τι, συγχωρώ και εγώ, διότι αν συνεχώρησα τι, ισόντινα συνεχώρησα, δια σας έκαμον τούτο, ενώπιον του Χριστού, δια να μην υπερηχήσει καθημόν ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμεν το δεννοήματα αυτού. Αδερφοί μου, όταν συγχωρούμε έναν άλλον αδερφό, τότε τον συγχωρεί και ο Θεός. Και το κάνει γιατί το κάνει για μας, για να μην μας νικήσει το κακό. Γιατί δεν θέλει να χαθούμε με τον εχθρό μαζί. Επειδή εμείς δεν μπορούμε περισσότερες φορές να το προσέξουμε αυτά, μας φαίνονται πολύ ωραία και μας παρασύρουν. Ο Θεός να μας βοηθήσει να τα αποφύγουμε αυτά και αυτό το χρόνο να μας κρατήσει την εκκλησία Του. Αμήν. Αδελφοί, θα ήθελα να ανοίξουμε τη σελίδα 1037 προς Εφεσίους, επιστολή, κεφάλαιο σίγμα 14 έως και το 17. Σταθείτε λοιπόν περιοζωμένοι την όσφη σας με αλήθεια και ενδυδεμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης και έχοντες υποδεδεμένους στους πόδα σας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της Ειρήνης. Επί πάσα δε αναλάβατε την ασπίδα της πίστεως, για την οποία θέλετε δυνηθεί να σβέσετε τα πάντα τα αβέλη του πονηρού τα απεπειρωμένα. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας και τη μάχηρα του πνεύματος, ήτης είναι ο Λόγος του Θεού. Αδελφοί, την πανοπλία του Κυρίου τη θέλουμε κάθε μέρα στη ζωή μας, καθώς έξω στον κόσμο, όπως λέει και η Γραφή, ο διάβολος θα προσπαθήσει να μας ρίξει πεπειρωμένα βέλη για να μας πάρει μακριά από τον Κύριο, αλλά εμείς με την πανοπλία μπορούμε να είμαστε κοντά στον Κύριο και να μην μας πάρει ο διάβολος. Εγώ κάθε μέρα σχολείο σκέφτομαι ότι και πάλι θα βρεθώ στον κόσμο μαζί με τα άλλα παιδιά, τα κοσμικά, και θα είναι μια δύσκολη μέρα. Και ξέρω πως χρειάζομαι αυτή την πανοπλία για να είμαι κοντά στον Κύριο και να μην πάθω κανένα κακό. Γι' αυτό, αδέλφια, πρέπει να είμαστε ενδυμένοι την πανοπλία, όπως λέει ο Λόγος Θεού, και να είμαστε κοντά στον Κύριο. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία πώς έλαβα το Πνεύμα το Άγιο. Μια μέρα εδώ στην Εκκλησία της Κηφισιάς είχα έρθει μαζί με τον πατέρα μου, χωρίς σκοπό να λάβω το Πνεύμα το Άγιο, αλλά ήρθε ο αδελφός ο Γιώργος Κοροβέσης και μου λέει, θα έρθεις μετά μπροστά. Του λέω, εντάξει, θα έρθω. Και μετά έρχομαι μπροστά, έρχεται ο αδελφός δίπλα και μου λέει, το θέλεις? Του λέω, το θέλω. Μετά από λίγο ο Κύριος με βάφτισε με το Πνεύμα το Άγιο, αν και εγώ είχα αμφιβολίες, γιατί εντάξει, δεν ήμουν τελείως
κοντά στον Κύριο, οπότε είχα τις αμφιβολίες μου. Αλλά ήρθαν κάποια αδέλφια και μου είπαν, μη φοβάσαι. Αυτό που σκέφτεσαι είναι μόνο στο μυαλό σου και δεν έχεις να κάνεις τίποτα. Ο Κύριος έχει βαφτίσει με το Άγιο Πνεύμα. Μετά, στο σπίτι, μου είπε ο πατέρας μου να κάνουμε προσευχή μαζί με την αδελφή μου που είχε λάβει και αυτή την ίδια μέρα το Άγιο Πνεύμα. Και όντως κάναμε και προφήτευσε ο πατέρας μου και είπε το Άγιο Πνεύμα ότι δούλε μου Νίκο, το Άγιο Πνεύμα μου είναι πάνω σου. Και έτσι είχα μια ανάπαυση μέσα στην ψυχή μου και ήξερα πως ο Κύριος είναι μαζί μου. Να μας ευλογεί η αδέλφια, σαν να μας ευλογεί. Δόξα τον Κύριο, αδερφή, ο Κύριος να ευλογεί. Χαίρομαι ιδιαίτερος που κι εγώ είμαι σε αυτή την νεολαία του γυμνασίου και με αξιώνει ο Θεός να βρίσκομαι κι εγώ εδώ. Ο Κύριος να μας ευλογήσει όλους, να ευλογήσει και αυτή τη νέα χρονιά που έρχεται μπροστά μας. Θα ήθελα να διαβάσουμε σελίδα 849, το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κεφάλαιο Δέλτα και εδάφιο 1. Τότε ο Ιησούς εφέρθη υπό του Πνεύματος στην έρημον, δια να πειραστεί υπό του διαβόλου. Και νύστευε ημέρα στα σεράκοντας και νύχτα τα σεράκοντας. Και ύστερον επείνασε. Και ήλθον προς αυτόν ο πειράζων, είπεν: Εάν είσαι Υιός του Θεού, είπε να γίνω σε άρτη λύθη αυτή. Ο δε αποκριθής είπε γεγραμμένο: Με άρτο μόνο δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο διαστόματος Θεού. Τότε παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις την Άγιαν πόλη και στείνει αυτόν επί το ρίγη του ιερού. Και λέγει προς αυτόν: Εάν είσαι Υιός του Θεού, ρίψον σε αυτόν κάτω, διότι είναι γεγραμμένο ότι θέλει προστάξει εις αυτόν άγγελους αυτού επί Ιησού και θέλουσι σε σηκώνει επί την χειρών αυτών, για να μην προσκόψει προσλήφθον τον πόδαν σου. Είπε προς αυτόν ο Ιησούς: Πάλι είναι γεγραμμένο, δεν θέλεις πειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος εις όρος πολύ υψηλό και δείχνει εις αυτόν τα βασίλεια του κόσμου και το δόξα αυτών. Και λέγει προς αυτόν: Τα αυτά πάντα θέλω σι δώσει, εάν πέσουν και προσκυνήσεις με. Τότε ο Ιησούς λέγει προς αυτόν: Είπα και Σατανά, διότι είναι γεγραμμένο. Κύριε των Θεών σου, θέλεις προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θέλεις λατρεύσει. Τότε αφήνει αυτόν ο διάβολος και οι δύο άγγελοι προσήλθαν και υπηρετών αυτών. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Ευχαριστούμε για τα άγια λόγια αυτά. Πιστεύω ότι φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά. Πιστεύω ότι ο Κύριος έρχεται και είναι πολύ κοντά μας. Και έτσι ο διάβολος θέλει τον καθέναν από εμάς, ο καθένας από εμάς να φύγουμε από την Εκκλησία. Και θα το κάνουμε κάθε τρόπο, όπως είχε πει και ένας αδερφός, ότι ο διάβολος δεν θα σε αφήσει έτσι, δηλαδή δεν θα σε ένα πειρασμό και εντάξει. Θα προσπαθήσει και μία και δύο και τρεις φορές με διαφορετικούς πειρασμούς κάθε φορά και με διαφορετικό τρόπο. Και επειδή είναι και πονηρός και θέλει να μας ρίξει, θα χρησιμοποιήσει και τη γραφή, κάτι που για μένα κάθε φορά που το σκέφτομαι λέω, για αν γίνει, δεν ξέρω τι θα απαντήσω. Αλλά ξέρουμε ότι ο Θεός είναι δυνατός, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος μας αγαπάει και ποτέ δεν θα μας αφήσει, όπου και να είμαστε. Και γι' αυτό κάθε φορά για μένα είναι πολύ σημαντικό να, καθώς ξυπνάω και λέω και σήμερα σχολείο, να πάω σχολείο, είναι πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε πριν να βγούμε έξω από το σπίτι μας. Γιατί ο διάβολος τα πάντα μπορεί να κάνει, όπου και να βρισκόμαστε. Και κάθε φορά προσευχόμαι και λέω: Θεέ μου, σε παρακαλώ, εσύ να είσαι μαζί μου και φύλαξέ με, γιατί ξέρω ότι δεν θα είναι και πολύ εύκολα έξω. Και πράγματι το έχω δοκιμάσει και προσευχήθηκα μια μέρα. Την επόμενη δεν προσευχήθηκα για να δω τι θα γίνει. Και πράγματι ήταν πολύ πιο δύσκολα έξω. Δηλαδή, ο διάβολος την ευκαιρία που θα δει θα την αξιοποιήσει ώστε να μας διώξει από το Θεό, να μην είμαστε πια στα δικά του χέρια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θεό όμως, γιατί είμαι γεννημένος μέσα σε μια πιστή εκκλησία και ευχαριστώ το Θεό γι' αυτό και προσπαθώ να είμαι ακριβώς στα λόγια του Θεού και στη γραφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την εκκλησία που με έχει θέσει και με έχει βάλει εδώ πέρα. Εύχομαι ο Θεός να ευλογήσει όλους σας τον καθένα ξεχωριστά και εύχομαι αυτό το νέο έτος ο Θεός να κάνει μεγάλη ευλογία στην εκκλησία μας, να φέρει όλους τους ανθρώπους που προσευχόμαστε και θέλουμε να είναι κοντά μας και έτσι όπως είμαστε εδώ να βρεθούμε και στον ουρανό. Ο Κύριος να ευλογεί. Ευχαριστούμε αδερφοί το Θεό, ευχαριστούμε γιατί σήμερα ακούσαμε λόγια Θεού. Ακούσαμε νέους που πραγματικά ομολογήσανε, ακούσαμε νέους που εργάζεται ο Θεός θαυμαστά μες στις καρδιές τους και στη ζωή τους. Αν θα μπορούσαμε να ακούσουμε και τις νέες, τις αδερφές μας, εμείς τις έχουμε ακούσει, η κάθε μία είναι και αυτή ένα θαύμα. Μέσα στα Σάββατα, στις νεολαίες που συναντιόμαστε και ομολογούν και οι αδερφές μας και μας φανερώνουν πραγματικά και αυτές τον αγώνα τους, τον καθημερινό, γιατί όλα τα παιδιά έχουν έναν αγώνα. Έχουν ένα αγώνα, μέχρι τώρα έχουν νικήσει και αυτό ομολογήσανε σήμερα, ότι μπορούν και στέκονται μέσα σε αυτή την εκκλησία, σε αυτόν τον άμβονα και ομολογούν τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι ένα θαύμα. Και οι αδερφές μας έχουν και αυτές τον αγώνα τους, το σταυρό τους μέσα στη ζωή, μέσα στα σχολεία που ζούνε. Αλλά πραγματικά υπερνικούνε, διότι έχουν βάλει τον Ιησού Χριστό μπροστά. Έχουν βάλει θεμέλιο στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα παιδιά. Τα παιδιά μας, γιατί είναι τα παιδιά μας. Και όπως ακούσαμε πριν, ωραία μηνύματα. Για συγχωρητικότητα, για αγάπη προς τον εχθρό. Ακούσαμε πάρα πολλά ωραία μηνύματα που ο Θεός τους έδωσε και προσευχόντουσαν για να μην λαλήσει ο άνθρωπος, αλλά να λαλήσει ο Θεός μέσα από το στόμα τους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Είναι πραγματικά μια πολύ ωραία ευλογημένη παρέα του Ιησού Χριστού τα παιδιά αυτά όλα. Πραγματικά αυξάνονται. Εγώ με τη χάρη του Θεού είμαι 9 χρόνια στην Εκκλησία και θυμάμαι τώρα το Σταύρο που ανέβηκε όταν ήμουνα στο Δημοτικό, στη Δευτέρα Δημοτικού και υπηρετούσα τότε το Δημοτικό και ο Σταύρος ήταν Δευτέρα ή Τρίτη Δημοτικού, δεν θυμάμαι και τον βλέπω τώρα και τα βλέπω όλα τα παιδιά έχουν γίνει άντρες πίστεως και σηκώνουν το Ευαγγέλιο γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανέβεις εδώ πάνω να σηκώσεις το Ευαγγέλιο και πραγματικά τους θαυμάζω. Θαυμάζω τον Ιησού Χριστό που εργάζεται μέσα στην καρδιά τους. Θα ήθελα και εγώ κλείνοντας να διαβάσω κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού από την Επιστολή προς Κολοσσαείς, 1044 σελίδα και από το γάμα κεφάλαιο και από το 16 εδάφιο. Ο Λόγος του Χριστού ας κατοικεί εν ημίν πλουσίως με τα πάση σοφίας, διδάσκοντες και νουθετούντες αλλήλους με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς. Εν χάριτι ψάλλοντες εκ καρδίας ημών προς τον Κύριο. Και πάν ότι αν πράτητε εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτετε. Ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεό και Πατέρα. Αμήν. Όπως ακούσαμε, η μάχη είναι λυσαλέα. Ο αγώνας θα είναι σκληρός. Έχουμε όλοι, πέρα από τα παιδιά, έχουμε όλοι έναν αγώνα. Σε αυτή τη νέα χρονιά, ο Θεός να μας δώσει δύναμη, να μας ενδύσει την πανοπλία που ακούσαμε από ένα παιδί, από έναν αδερφό μας, για να μπορέσουμε να υπερνικήσουμε.
αλλά θα ήθελα να δώσω και μια προτροπή στα παιδιά. Παν ότι αν πράτεται εν λόγω ή εν έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτοντες. Πάντα να βάζουμε τον Χριστό μπροστά σε οτιδήποτε. Θα είναι ο Χριστός μαζί μου αν θα κάνω αυτή την ενέργεια. Θα είναι ο Χριστός εκεί αν θα πάω. Αυτή την ερώτηση, αν την κάνουμε πάντα μέσα μας, προσευχόμενοι, πιστεύω θα μας φυλάξει. Θα είναι η ασπίδα μας εκείνη την ώρα, αν ο Χριστός θα είναι μαζί μου. Γιατί ο κόσμος έχει δέσματα. Το σχολείο μέσα έχει προκλήσεις. Και προσκλήσεις και προκλήσεις. Ο νέος και η νέα, πολλές φορές μπορεί να απλώσει το χέρι να δοκιμάσει. Πάντα να βάζουμε τον Ιησού Χριστό. Θα είναι ο Χριστός εκεί? Θα ήταν ευάρεστος το Χριστό να το κάνω αυτό? Και πιστεύω, επειδή είμαστε οδηγούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο, το Πνεύμα το Άγιο θα σε οδηγήσει. Θα μας οδηγήσει. Γιατί είναι λόγος για όλους μας. Γιατί και εμείς οι μεγάλοι ζούμε μέσα στον κόσμο. Υπάρχουν οι προκλήσεις και οι προσκλήσεις. Θα ήθελα με αυτό να κλείσω, γιατί ο Κύριος άρχισε το καλό έργο. Αυτό θα το επιτελέσει κιόλας. Αν μείνουμε στερεωμένοι πάνω στο Λόγο Του, αν μείνουμε στερεωμένοι πάνω στον Ιησού Χριστό που είναι ο βράχος. Και αυτό είναι το θεμελιό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα παιδιά σας. Η προτροπή είναι τα παιδιά να τα σπρώχνουμε, όχι να τα προτρέπουμε, να τα σπρώχνουμε στο Χριστό, όπου έχει νεολαίες, σε όλα τα έργα. Να τα σπρώχνουμε στις προσευχές, να μην μένουμε πίσω, γιατί θα τονίσουμε. Είναι γεγραμμένο ότι θα τονίσουν και οι εκλεκτοί. Εμείς όμως θα μείνουμε στον Κύριο, θα μείνουμε στις υποσχέσεις Του, στο γεγραμμένο Λόγο Του και θα νικήσουμε. Ο Κύριος να μας ευλογεί, να ευλογήσει τα παιδιά μας, να μας ευλογήσει σαν Εκκλησία αυτό το έτος, να δούμε τα μεγαλεία Του, τα θαυμάσια Του, γιατί έχει υποσχεθεί ότι θα κάνει θαυμαστά. Και εμείς θέλουμε να είμαστε η Εκκλησία αυτή, η περιστερά Του, που θα την κάνει ένδοξη και θα την ανεβάσει υπεράνω όλων των ωραίων. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να μας ευλογεί και να ψάλουμε και έναν ύμνο. Να ψάλουμε από τα μεγάλα υμνολόγια τον ύμνο 280.